Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Εκεί που φτάσαμε το κανάλι τόσο ψηλά, για την πολύ καλή πρόοδο που έχει, για τα καλά σας λόγια και για τη συμμετοχή σας. Αν είσαι καινούριος στο κανάλι μου, έλα κάνε την εγγραφή σου, πάτα και το καμπανάκι στο αρέσει ειδοποίησεις, έλα να περάσουμε όμορφα, κάνουμε εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι να αναλύσεις ταρό, αστρολογίας, αριθμολογίας, αναλύσεις με ρούνους και περνάμε πολύ ωραία. Επίσης μην ξεχάσετε, υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr, μπορείτε να το γκουγκλάρετε στο Google και να μπείτε, να το πληκτρολογήσετε, θα σας βγάλει κατευθείαν και να μπείτε εκεί να απολαύσετε 5 δωρεάν υπηρεσίες φτιαγμένες ειδικά για εσάς με πολύ αγάπη. Πάμε όμως στο σημερινό μας θέμα. Τι θα δούμε σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερο. Πολύ ιδιαίτερο έχει να κάνει πρόβλεψη χρησμός. Θα μπορέσετε να κάνετε μέχρι και 4 ερωτήσεις και θα δείτε και θα σας απαντήσουν τα ταρό, θα πάρετε έναν χρησμό όπου θα σας απαντήσουν ένα χρησμό πρόβλεψη και θα σας απαντήσουν τα ταρό σχετικά με κάποια πράγματα τα οποία εσείς πρέπει να δείτε και να προσέξετε. Λοιπόν, θα δείτε πώς θα γίνει. Προτού ξεκινήσω όμως, πάμε να κάνουμε σαν να είμαστε όλοι μαζί εδώ, σαν να είστε εδώ μαζί μου, σαν να συμμετέχετε, να είμαστε στο ίδιο τραπέζι που κάθομαι και εγώ αυτή τη στιγμή και να κάνουμε το εξής. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα. Η διάρκεια τώρα αυτών των 4 ερωτήσεων, η χρονική, είναι περίπου ένας μήνας, 30 μέρες, περίπου. Εντάξει. Οπότε, να το έχετε αυτό υπόψη σας, δείτε τι θα σας εμπνεύσει να πω το εξής. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγούνε γιατί θα κάνουμε ειδικές ερωτήσεις. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να πάρουμε έμπνευση, δύναμη, ελπίδα, να πατήσουμε, να πάρουμε μια συμβουλή, να πάρουμε κάτι το οποίο θα μας δώσει όλη αυτή την έμπνευση και όλο αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Εγώ αυτό που θα κάνω φίλες και φίλοι αυτή τη στιγμή είναι να κόψω και να δούμε γενικά ποιο είναι το πρώτο μήνυμα του κοψίματος. Και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και όμορφο μήνυμα. Δύο άνθρωποι είναι το δύο κούπα. Το δύο κούπα έχει μια πολύ ιδιαίτερη δόνηση. Σημαίνει σε καταλαβαίνω. Σημαίνει με καταλαβαίνεις. Σημαίνει τα βρίσκουμε. Σημαίνει επίσης θεραπεία, διότι η αγάπη θεραπεύει. Σημαίνει επικοινωνούμε. Πολύ ωραία. Το αφήνω εδώ πέρα. Στο δεύτερο κόψιμο, από κάτω, είναι και αυτό ένα πολύ καλό χαρτί, το 6 ξυφών. Εδώ έχουμε συναίσθημα, εδώ έχουμε σκέψεις. Αλλά επειδή όμως περιβάλλεται αυτή η κάρτα γύρω-γύρω από θάλασσα, από πολύ θάλασσα, και εδώ έχει να κάνει και εδώ με την αγάπη. Επίσης, μην ξεχνάμε, ο αριθμός 6 μας μιλάει για βαθύτερες σχέσεις. Εδώ τώρα σημαίνει και κάτι καινούριο χρειάζομαι στη ζωή μου. Χρειάζομαι ένα νέο ξεκίνημα. Μπορεί να μας λέει εδώ πέρα, χρειάζομαι ένα νέο ξεκίνημα σε επίπεδο αγάπης. Χρειάζομαι κάτι καινούριο ώστε να προχωρήσω στη ζωή μου. Στον έρωτα, στην αγάπη. Μια καινούρια αγάπη ίσως, ένας καινούριος έρωτας ίσως. Ή επίσης και μια καινούρια συνεργασία. Κάτι όμως το οποίο εγώ γουστάρω στη ζωή και μου αρέσει. Και το τρίτο μήνυμα είναι ότι στη ζωή μας δυστυχώς θα πέσουμε πολλές φορές κάτω. Από εκεί που δεν το περιμένουμε. Μπερδέματα, παρεξηγήσεις, αναποδιές, δύσκολες καταστάσεις. Από εκεί που είχαμε συνηθίσει σε μία ρουτίνα, ξαφνικά αυτή η ρουτίνα έρχεται και αλλάζει εντελώς. Αλλά όμως να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα. Δύο θετικά χαρτιά, ένα αρνητικό. Σαν να θέλει η ζωή να μας πει το εξής μήνυμα. Θα το πω λίγο διαστητικά. Πέφτω μία, σηκώνομαι δύο. Θα μου πείτε μα πώς. Ναι, αυτό το μήνυμα. Πέφτω μία, καταστρέφω μία, σηκώνω με δύο. Μέσα από αγάπη, μέσα από ανθρώπους και τη δύναμη να κάνω οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου για να κάνω νέα ξεκινήματα και νέα πράγματα στη ζωή μου. Τώρα, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το γενικό μήνυμα. Πριν ξεκινήσουμε το χρησμό, σαν μια γενική ενέργεια, για να ξεκινήσουμε τις προβλέψεις. Ωραία τώρα. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι, φίλες και φίλοι, το εξής. Μισό λεπτό. Για να ανακατέψω καλά, θα ξανακόψω για να επιλέξετε εσείς 4 κάρτες. Αλλά μισό λεπτό, διότι από πίσω θα δούμε τι θα γίνει. Κόβω. Θα δείτε. Και βάζω 1, 2,
τρεις και τέσσερις κάρτες. Τέσσερα ερωτήματα, φίλες και φίλοι. Μπορείτε, αυτό το βάλω στην άκρη, αυτή τη στιγμή μπορείτε να βάλετε τέσσερα ερωτήματα ξεχωριστά. Σημειώστε τα, γράψτε τα, τοποθετήστε τα, πώς το λένε, τοποθετήστε, δεν είναι τόσο δοκίμα αυτό που είπα. Γράψτε τα σε ένα χαρτί, να είναι ξεκάθαρα όμως τα ερωτήματά σας. Τι θέλετε να ρωτήσετε το σύμπαν, τι θέλετε να ρωτήσετε τον εαυτό σας, τι θέλετε να ρωτήσετε την ενέργεια, τι θέλετε να ρωτήσετε τα ταρό. Βάλτε το όπως θέλετε εσείς, τι θέλετε να ρωτήσετε το φύλακα αγγελό σας, τι θέλετε να ρωτήσετε ό,τι είναι για τον καθένα, για την καθεμιά και για τον καθένα. Πρώτο ερώτημα ίσως, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Μπορείτε να βάλετε μόνο ένα, μπορείτε να βάλετε μόνο δύο. Και φυσικά μπορείτε να επιλέξετε, δηλαδή πρώτο ερώτημα να είναι αυτό, το δεύτερο ερώτημα αυτό εδώ. Επαναλαμβάνω. Τα ερωτήματα για τον καθένα, επειδή είναι ξεχωριστά και οι ενέργειες είναι διαφορετικές, μπορεί κάποιος το πρώτο ερώτημά του να είναι εδώ, το δεύτερο ερώτημά του εδώ ή εδώ. Ή το πρώτο ερώτημά σας να είναι εδώ. Δηλαδή, για κάθε ερώτημα επιλέγετε μία κάρτα. Εντάξει, φίλες και φίλοι. Αυτό το οποίο τώρα θα κάνω εγώ είναι, δεν θα τα αποκαλύψουμε, θα τα μαζέψω έτσι και πάμε στο πρώτο. Στο πρώτο ερώτημά σας. Το πρώτο ερώτημά σας, η ενέργειά του, είναι λοιπόν πάλι βγήκε η αγάπη εδώ. Είστε άνθρωποι όπου ρωτάτε κατά κάποιο τρόπο για την αγάπη. Πότε θα βρω την αγάπη, πού είναι η αγάπη, πώς εκφράζεται η αγάπη για μένα, ποια είναι η ευτυχία. Επίσης, πολλοί από εσάς, πολλές από εσάς μπορεί να έχετε και οικογένεια. Αν δεν έχετε οικογένεια μπορεί να έχετε φίλους οι οποίοι είναι εκεί για εσάς, αλλά το σύμπαν εδώ, θέλω να σας δείξω κάτι. Θα το πάμε λίγο διαστητικά, το πάμε λίγο διαφορετικά, έτσι. Είπαμε, είναι χρησμός, είναι πρόβλεψη. Και θα πάρετε και ένα χρησμό, επίσης, από το site μου. Θα το δέσουμε όλο μαζί, θα δείτε. Εδώ δείχνει κάτι. Αυτή η φιγούρα δείχνει κάτι. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, παρόλο που είναι ασπρόμαυρη. Και αυτή η φιγούρα δείχνει το μέλλον. Σας λέει, κοιτάξτε μπροστά. Τι είναι αυτό που αγαπάς, τι είναι αυτό το οποίο θέλεις. Και πάμε τώρα να δούμε, μισό λεπτό, πάμε τώρα να δούμε ενέργειες, διαφορετικές καταστάσεις, πράγματα μέσα από τέσσερις κάρτες και έναν χρησμό. Θα δείτε. Λοιπόν, πρώτη κάρτα. Η ενέργεια του ερωτήματος και της κατάστασης. Σύννεφα, σκέψεις. Συνεφιασμένες σκέψεις, δύσκολες σκέψεις. Θέλετε να διώξετε αυτές τις σκέψεις και σας δυσκολεύουν. Πάμε να δούμε ένα ναι ή όχι στο ερώτημά σας. Και το ερώτημά σας απαντείται με ένα μεγάλο ναι. Ναι, φυσικά και μπορείτε να τα καταφέρετε. Ποιος σας είπε ότι δεν μπορείτε να καταφέρετε? Οι σκέψεις σας είναι που σας δυσκολεύουν να βρείτε τη διαδρομή σας. Αν μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση, σε αυτό το οποίο αντιμετωπίζετε, και ελάτε να δείτε μια πανέμορφη, ιδιαίτερη κάρτα, εμπνευσμένη για τα ταρό, που είναι ο κήπος με το 8 μπαστούνι, το οποίο έρχεται ο κήπος να μιλήσει για άνθισμα, για αλλαγές, για δημιουργικότητα, για έβρεση λύσεων, για διέστηση. Και στο τέλος έχουμε μια οδηγία. Τι λέει η οδηγία εδώ? Είναι ο πύργος, μάλιστα. Ο πύργος έρχεται να σας μιλήσει και να σας πει για προστασία, για έλεγχο επίσης, για προσοχή και προσπαθώ να δω τα πράγματα και να αισθάνεστε εσείς ασφαλείς και να δω τα πράγματα λίγο από μια διαφορετική σκοπιά. Για πάμε, φίλες και φίλοι, να το αναλύσουμε λίγο. Μάλλον να κάνουμε μισό λεπτό για να δούμε και ένα χρησμό. Μάλιστα, ο χρησμός που γίνεται από το site μου λέει το εξής, γι' αυτό εδώ πέρα το ρίξουμε. Αριθμός 22. Ένας δυνατός αριθμός. Σίγουρα μπορείς να τα καταφέρεις. Συνέχισε την προσπάθεια. Χρησμός και πρόβλεψη. Έχουμε την κάρτα της αγάπης, την κάρτα της οικογένειας. Σύννεφα θολώνουν το μυαλό σας. Το μυαλό σας καμιά φορά δημιουργεί καταστάσεις εκεί που δεν υπάρχουν ή και απεσιόδοξες σκέψεις. Έχετε όμως στο ερώτημα ναι ή όχι, είναι ένα μεγάλο ναι με έναν ήλιο και με έναν άσο εδώ πέρα, άσο κάρο, ο οποίος και εδώ σηματοδοτεί το καινούριο, τη δύναμη του καινούριου, τη δύναμη του να προχωρήσω.
Ο κήπος, ο ανθισμένος αυτός κήπος, σας λέει πού είναι η αισιοδοξία σου, πού είναι η χαρά σου ή τι σε κάνει χαρούμενο, χαρούμενη για να μπορέσεις να βρεις, να βρεις την υγεία σου, να βρεις τη χαρά σου, να βρεις τη θετική σου διάθεση. Πού θα πας, τι θα κάνεις. Ο 8 μπαστούνι εδώ και το 8 μας παίρνει δύναμη. Το 8 μας ρουφάει, συρρυκνώνει την ενέργεια. Πώς συνδυάζονται αυτά εδώ. Με συρρυκνωμένη ενέργεια δεν μπορείτε να αλλάξετε. Με συρρυκνωμένη ενέργεια, δηλαδή με δυσάρεστες σκέψεις, με δυσκολίες, να σκεφτείτε μόνο το αρνητικό, μόνο αυτό μπορείτε να ελκύσετε τα σύννεφα. Και φυσικά, εδώ από πίσω κρύβεται και ένας ρήγας σπαθάτος, ζώδια του αέρα δηλαδή, όπου με κάποιο τρόπο σας προβληματίζουν. Αρσενικό στοιχείο, ζώδια του αέρα κυρίως, δηλαδή ζυγή, δίδυμη, υδροχόη, σας έχουν προβληματίσει. Σας έχουν φέρει ίσως σε μία πιο δύσκολη θέση, ας το πούμε. Για να χαμηλώσω λίγο εδώ, για να μην έχουμε... Για να δω. Φαίνεται. Εντάξει, φαίνεται. Ωραία λοιπόν. Και όλο αυτό σας δημιουργεί μία αναστάτωση. Διώξτε τις στεναχώριες, βρείτε τη χαρά, φέρτε το θετικό κομμάτι. Εδώ έχετε έναν ανθισμένο όμορφο κήπο, να το φέρω εδώ να φαίνεται όμορφο στο φως, αυτό το χαμηλό όμορφο φως, επειδή δεν το έχω κάνει. Λοιπόν, για να δείτε εδώ πέρα τις όμορφες αυτές ενέργειες, τις κάρτες, εδώ πόσο όμορφα συντονίζονται. Και πύργος, ο πύργος σημαίνει έχω έλεγχο, μπορώ να έχω έλεγχο των καταστάσεων, μπορώ να καταλάβω και να δω τι μου συμβαίνει. Μπορώ να προχωρήσω. Επίσης έχουμε το 6 μπαστούνι και το 6 μπαστούνι σημαίνει φωτιά, σημαίνει ενέργεια, σημαίνει μπορώ να τα καταφέρω. Και φυσικά με τον αριθμό 22 που πήραμε και χρήσιμο σημαίνει είσαι δυνατός, δυνατή. Ωραία λοιπόν. Αυτό φίλες και φίλοι ήταν η πρώτη μας, το πρώτο ερώτημα, η πρώτη επιλογή, η επιλογή δική σας, είπαμε. Ο καθένας εδώ μπορεί να βάλει ένα ερώτημα σε οτιδήποτε να απασχολεί και να πάρει ένα χρησμό πρόβλεψη και να βοηθηθεί να πάρει μία έμπνευση. Ας το βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Το δεύτερο ερώτημά σας, για όποιον είναι το δεύτερο στο πούμε ή θέλει να βάλει κάτι. Είπαμε οποιοδήποτε ερώτημα. Παίρνετε χρησμό, ερώτημα, πρόβλεψη για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Όσοι έχετε επιλέξει λοιπόν τη δεύτερη κάρτα. Είναι ένας βασιλιάς μπαστούνι. Ζώδια που αφορά εδώ πέρα, το φέρω εδώ να φαίνεται πολύ ωραίο στο φως, αφορά ζώδια της φωτιάς. Ζώδια της φωτιάς, κρύοι, τοξότες, λέοντες, είτε ζώδιο του οροσκόπους, μπορεί να αφορά εσάς, την οικογένειά σας, ένα πρόσωπο δικό σας, αλλά έχει ένα μήνυμα εδώ αυτός. Ποιο είναι το μήνυμα, ποιο είναι το μήνυμα που θα μπορούσε να δώσει ένας βασιλιάς φωτιά. Ποιο είναι το μήνυμα που θα μπορούσε να δώσει ένας βασιλιάς, ο οποίος καίει τα πάντα στο πέρασμά του. Σημαίνει γρήγορα. Αυτός εδώ ο άνθρωπος, αυτός ο βασιλιάς, η φωτιά, σημαίνει γρήγορα. Όπως η φωτιά απλώνεται πολύ γρήγορα και καίει, έτσι και αυτό σημαίνει η δύναμή σας, το πάθος σας, σαν μήνυμα, θέλω να σας περάσει αυτό. Ωραία λοιπόν. Για να προχωρήσουμε. Πάμε να δούμε τώρα λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες, κάποια πραγματάκια. Ποια είναι η ενέργεια της κατάστασης. Στο ερώτημα το οποίο βάλετε εσείς, παίρνετε ένα χρησμό, μια πρόβλεψη πάνω στο οποιοδήποτε ερώτημά σας. Σας προτρέπω, σημειώστε το ερώτημά σας σε ένα τετράδιο. Καλά, μην μου γράψετε σε χαρτοπετσέτε τώρα και τα λοιπά, σε ένα τετράδιο. Σημειώστε το ερώτημα και πάρτε απαντήσεις μέσα από αυτά τα οποία θα βγουν τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε ενέργεια κατάστασης. Μάλιστα, πελαργός. Οι πελαργοί γενικότερα φέρνουν πάντα θετικά μηνύματα. Φέρνουν, δηλώνουν το ευχάριστο το νέο. Μπορεί να είναι και εγκυμοσύνη, δεν λέω. Μπορεί να είναι αυτό το οποίο εσείς θέλετε. Εδώ όμως σημαίνει επίσης μία ντάμα κούπα, γυναίκες
κουπάτες, γυναίκες που ανήκουν σε ζώδια του νερού ή έχετε οροσκόπο νερό, εντάξει. Και λέει εδώ, μεταφέρει το χαρούμενο, χαρμόσιμο μήνυμα. Ή μία γυναίκα, αν είστε άντρας μία γυναίκα, σας επηρεάζει πολύ θετικά, ή αν είστε γυναίκα, μπορεί να έχετε μία άλλη φίλη γυναίκα, ξαδέρφη, κοντινή σας φίλη, η οποία σας επηρεάζει πολύ θετικά και σας αγαπάει. Σε ένα επίπεδο είστε και εσείς. Αλλά χαρούμενα μηνύματα, κάτι καινούριο θα ακούσετε πολύ χαρούμενο. Βέβαια υπάρχει εγκυμοσύνη. Εδώ έχει βγει το πλοίο. Το πλοίο πρόκειται για μία από τις τυχερές κάρτες, ιδιαίτερες κάρτες. Σας μιλάει όμως επίσης για το εξής. Ο καλός ο καπετάνιος, στη φορτούνα φαίνεται. Μην περιμένετε στη ζωή όλα να είναι πρίμα. Γι' αυτό εδώ αυτός εδώ πιέζει και εμφανίστηκε και λέει do it, να το πω έτσι στα ελληνικά. Κάντο, μην περιμένεις. Προχώρα τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος. Βρες δύναμη, γιατί εδώ έχει ένα λιοντάρι, έτσι. Βρες δύναμη λιονταριού και προχώρα. Ναι, θα αντιμετωπίσεις εμπόδια σε αυτό το οποίο θέλεις να πετύχεις το ερώτημά σου. Αλλά στο τέλος το πλοίο θα βρει λιμάνι, θα τα καταφέρει. Αριθμός 10 μπαστούνι και το 10 μπαστούνι μας μιλάει για ευθύνες, για βάρη και προσοχή και στις μικροπαρεξηγήσεις. Το επόμενο, άρα εδώ στο ναι ή όχι, εδώ είναι ναι. Ναι, θα τα καταφέρεις. Θα περάσεις μέσα από κύματα, αλλά θα τα καταφέρεις όμως. Στο επόμενο είναι αν μπορεί να αλλάξει. Και έχουμε, λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε τα πουλιά. 7 καρό. Το 7 καρό έχει να κάνει με τη γη. Οπότε έχουμε αμέσως τρεις διαφορετικές δυνάμεις. Έχουμε νερό, εδώ έχουμε φωτιά, εδώ έχουμε γη. Αλλά έχουμε δύο πουλιά τα οποία πετάνε. Σαν αερικό που λένε να πετάξετε. Σαν αερικό, σαν δυνατές, σαν τον αέρα, με κινήσεις, πώς να το πω, με κινήσεις ιδιαίτερες, γρήγορες, ευφυνίδιες, το λέω με καλό τρόπο, πηγαίνετε προς το στόχο σας. Αλλάζει. Τα πουλιά εδώ σημαίνει ότι όλα αλλάζουν. Θέλω να σας πω ότι μια κατάσταση, εφόσον εσείς δεν το επιτρέψετε, αλλάζει η κατάσταση. Πάμε να δούμε ποια είναι η οδηγία. Ποια είναι η οδηγία που θέλει να σας πει. Η οδηγία είναι το τριφύλι. Όπα, συγγνώμη. Είναι το τριφύλι. Μία από τις πολύ τυχερές κάρτες. Έχουμε λοιπόν τώρα εδώ δύο καρό κάτω κάρτες. Είναι το 6 καρό, τύχη και στα επαγγελματικά. Να προκαλέσετε την τύχη σας. Η οδηγία εδώ, ο χρησμός, η πρόληψη είναι η τύχη. Φέρε την τύχη με το μέρος σου. Έχεις τύχη. Μα θα μου πείτε, μα πώς. Πώς μπορώ να βρω την τύχη μου. Τι μπορώ να κάνω. Ξεκίνα με δύναμη. Βρες τη δύναμή σου. Μετακινήσου. Δες ποιοι άνθρωποι είναι κοντά σου και σε αγαπάνε. Ξεκίνα αυτό που θες να κάνεις. Ό,τι είναι αυτό που θες να κάνεις. Ναι, θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Αλλά στη διαδρομή σου θα βρεις εμπόδια, αλλά και τύχη συγχρόνως. Για να δούμε ο χρησμός από το site μου, τι έχει να μας πει. Όπα. Είναι ο αριθμός 5. Για να δω κάτι, φίλες και φίλοι, μισό λεπτό. Σημαίνει δύσκολο έδαφος, δεν υπάρχει σταθερότητα, κίνηση, αλλά αν προσαρμοστείς, θα τα καταφέρεις. Θα προχωρήσεις, θα τη βρεις τη δύναμη. Οπότε η ιστορία εδώ είναι, ξεκίνα, έχεις εφόδια, έχεις ανθρώπους, ξεκίνα αυτό το οποίο θες να κάνεις. Όλα κινούνται. Ναι, το έδαφος είναι περίεργο, έχει βουνά, έχει λαγκάδια, έχει αυτό, αλλά μπορείς να τα καταφέρεις ακόμα και στα επαγγελματικά που τόσο πολύ ίσως αναζητάς ή αν αναζητάς ένα στέρεο έδαφος. Και εδώ τύχη. Ένα από τα πολύ τυχερά χαρτιά, το οποίο συνδυάζεται πολύ ωραία, διότι κάποια νέα ίσως μάθετε ή μπορεί να γίνει και ένα ταξίδι εδώ. Ή θα έρθει ένας άνθρωπος από κάποιο ταξίδι και σας φέρει τα νέα του, ή μπορεί να κάνετε εσείς κιόλας ένα ταξίδι. Είναι πιθανό. Μπορεί να ταξίδι για διακοπές, ναι, έχει και αυτό το νόημά του. Αλλά στο ερώτημά σας όμως, απαντάνε εδώ πέρα με έναν πολύ ιδιαίτερο και όμορφο τρόπο. Προχωρήστε. Μην περιμένεις άλλο. Μην περιμένεις άλλο. Ωραία.
Στο επόμενο λοιπόν, φίλες και φίλοι, είπαμε χρησμός, πρόβλεψη, βλέπουμε κάποια πράγματα. Στο ερώτημα, όποιο είναι αυτό το ερώτημα το οποίο σας απασχολεί. Τρίτη επιλογή, τρίτη κάρτα, μάλιστα. Πολλές φορές στη ζωή θα χρειαστεί να προχωρήσουμε εντελώς μόνοι και μόνες. Να πάρουμε το ονοματιόν μας που λένε και να προχωρήσουμε να βρούμε τον εαυτό μας ή να φύγουμε από εκεί που δεν μας σέβονται, δεν μας αγαπάνε, δεν μας θέλουν, μας έχουν απορρίψει σε οποιοδήποτε επίπεδο. Γιατί εδώ αυτός εδώ πάει να βρει τον εαυτό του, πάει να βρει τη δύναμή του, μακριά από ανθρώπους που λένε δεν μπορείς, δεν έχεις την ικανότητα, δεν θα τα καταφέρεις, είσαι μικρός, μικρός δηλαδή εννοώ σε δύναμη. Ας το βάλουμε εδώ. Πολύ ωραία κάρτα. Πολύ δυνατή κάρτα. Πάμε όμως να δούμε τώρα ένα-ένα τι έχει να μας πει ο χρησμός και η πρόβλεψη σχετικά με το οποιοδήποτε ερώτημα έχετε βάλει και έχετε επιλέξει την τρίτη κάρτα. Στο πρώτο είναι ποια είναι η ενέργεια της κατάστασης και βγαίνει ένας πύργος. Ο πύργος λοιπόν σηματοδοτεί κάτι σταθερό, κάτι δυνατό, το αφιψηλού που ελέγχω και βλέπω τι μου γίνεται και ξέρω τι μου γίνεται. Είναι πολύ καλό αυτό. Ξέρετε τι σας γίνεται. Και ο πύργος προσφέρει ένα είδος προστασίας κιόλας. Αυτό είναι καλό, γενική προστασία δηλαδή. Το δεύτερο ερώτημα είναι ναι ή όχι. Ναι ή όχι στο ερώτημά σας, έχει θετική, είναι θετικό, είναι θετική ενέργεια, υπάρχει ένα ηχηρό, όχι. Όχι όμως, γιατί εδώ έχουμε μία από τις τυχερές κάρτες με αυτά τα λουλούδια εδώ, τα λίλις που λένε, λοιπόν, όπου. Εδώ λοιπόν έχουμε τον κρίνο, ο οποίος σαν μήνυμα έχει ένα ιδιαίτερο μήνυμα που σημαίνει αγνότητα, αλλά επίσης σημαίνει, θα μπορούσα να πω, και μια περίοδος κατάλληλη και για εγκυμοσύνη. Γλυκύτητα, αθώα ομορφιά, φρέσκια ζωή και αναγέννηση. Και αυτό μπορεί να προέρχεται και από έναν ρίγα μπαστούνι, ζώδια αρσενική ενέργεια, ζώδια φωτιάς, τα οποία αυτοί οι άνθρωποι, είτε σε ζώδιο είτε σε οροσκόπο βέβαια, ζώδια φωτιάς, δηλαδή κρυός, λέον τοξότης, έρχονται ως βοήθεια και σας βοηθάνε να αποφασίσετε και να πάρετε μία όμορφη, γιατί είναι πολύ καλή κάρτα, γιατί έχει βγει στο ναι ή όχι που σημαίνει ναι. Στο ερώτημά σας είναι ένα μεγάλο ναι, μπορείς, ό,τι και να είναι αυτό. Εντάξει, το ναι όμως δεν είναι έτσι σκέτο, διότι κάποιος μπορεί να έχει βάλει κάτι στο μυαλό του, ξέρω εγώ, ναι, αν θα κάνω επανασύνδεση, ας πούμε, έτσι, ή αν με αγαπάει ο τάδε ή εκείνο. Αλλά προχωράμε σιγά σιγά να ανακαλύψουμε το μυστήριο μέσα από το χρησμό και την πρόβλεψη. Εδώ λέει λοιπόν αν μπορεί να αλλάξει. Γιατί είναι ένας άνθρωπος, πρόσχαρη, μπορεί να λέτε θα κάνω επανασύνδεση. Να σας αγαπάει ο άνθρωπος με τον οποίο έχετε χωρίσει, αλλά να μην μπορεί να γίνει επανασύνδεση. Παίζει και αυτό. Για να δούμε όμως αν μπορεί να αλλάξει. Και είναι δύσκολο να αλλάξει, τι σας έλεγα, βγαίνει η αρκούδα και βγαίνει το 10 σπαθί και το 10 σπαθί είναι οι δυσκολίες και τα εμπόδια και φυσικά επειδή η αρκούδα σημαίνει και η αρσενική ενέργεια, η ισχυρή αρσενική ενέργεια όπου δεν μπορεί να την προσπεράσετε. Άρα εδώ, στο αν μπορεί να αλλάξει, η απάντηση είναι αλλάζει, ναι μεν αλλάζει, αλλά αλλάζει πολύ δύσκολα, με πολύ κόπο. Πού να μετακινήσεις, ας το πούμε, συμβολικά μία αρκούδα. Και με το 10 σπαθί εδώ είναι οι δυσκολίες. Είναι αυτό που λένε πέφτω και στα πατώματα. Είναι επίσης ότι περιμένω να δω πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό. Θα μου πείτε τώρα, μας καλά, εσύ μας έλεγες προηγουμένως εδώ για τα κρίνα. Περιμένετε φίλες και φίλοι, μισό λεπτό. Πάμε να δούμε ποια είναι η οδηγία που έχουν να μας πούνε γενικότερα στο ερώτημα αυτό εδώ και βγαίνει το πλοίο. Μετακίνηση, ταξίδι, αλλαγή, αλλάζω, προχωράω. Και για να το δέσουμε ακόμα καλύτερα και μία πρόβλεψη από το μαντίο μου που είναι η καρδιά.
η κάρτα του έρωτα και αν υποστηριχθεί είναι καλός ιονός για τη ζωή. Ο έρωτας παίζει σημαντικό ρόλο και δηλώνει σχέση που θα πάει καλά. Άρα λοιπόν, για να αποσαφηνίσουμε λίγο τα ερωτήματα εδώ και να το βάλουμε σε μια σειρά να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορεί να, κάποιες να φεύγετε από κάτι, μια σχέση, μια κατάσταση, μια διαδικασία. Έχετε τον έλεγχο, γνωρίζετε πολύ καλά τι σας γίνεται στη ζωή. Τα κρίνα σημαίνουν και αναγέννηση, αναγεννιέμαι. Δηλαδή, μετά από ένα χωρισμό, αναγεννιέμαι. Μετά από μια δύσκολη σχέση, συγγνώμη, αναγεννιέμαι. Ξεπερνάω τα εμπόδια, σημαίνει εδώ, και τις δυσκολίες και θα μετακινηθώ και θα πάω όπου πρέπει για να μπορέσω να βρω εκείνο το οποίο εγώ επιθυμώ και θέλω. Και επίσης όχι μόνο αυτό, εδώ αν παρατηρήσετε έχουμε δύο δεκάρια. Το ένα δέκα έχει να κάνει με τις ευθύνες, με τις δυσκολίες και το άλλο δέκα έχει να κάνει με το σπαθί που σημαίνει σκέψεις. Εδώ είναι ενέργεια, εδώ είναι σκέψεις. Εδώ είναι έχω δύναμη της ενέργειας, έχω πολλή ενέργεια, εδώ έχω τη δυνατότητα να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τη ζωή και τα πράγματα για να προχωρήσω. Ωραία λοιπόν. Και για να πάμε λοιπόν τώρα, αυτό ήτανε ωραίο το μήνυμα, εδώ και ο χρησμός που δόθηκε, η κάρτα λοιπόν του έρωτα. Η καρδιά λοιπόν, αν υποστηριχθεί λέει, είναι καλός ιονός. Ωραία. Είπαμε, μιλάμε λίγο και με χρησμός, μιλάμε και λίγο με λίγο περίεργες έτσι, ας το πούμε, μηνύματα. Και ό,τι εμπνέει τον καθένα. Και το επόμενο, το τέταρτο, είναι, έχει βγει ένας άλλος βασιλιάς. Ένας βασιλιάς ξυφών. Τι θέλει να πει αυτός ο βασιλιάς εδώ. Αραχτός και αυτός, αλλά τι θέλει να πει, για να το δούμε λιγάκι εδώ. Για να δούμε λοιπόν, διαισθητικά, τι θέλει να πει διαισθητικά. Τι θα μπορούσε ένας βασιλιάς σπαθί, ένας βασιλιάς ξυφών να μας πει. Ποια είναι η συμβουλή του, ποιος είναι ο χρησμός του και αυτού. Τι έχει να μας πει. Κόβω. Προχωράω. Αγωνίζομαι, δικαιώνομαι, βγες έξω στη ζωή να δικαιωθείς, μπορείς, ακόμα και όταν έχει να κάνει με μια αδικία όπως δικαστήρια, νομικές υποθέσεις, επαφές με δικαστικά σώματα, με αστυνομίες, με το ένα με το άλλο, γιατί παίζουν ρόλο αυτά εδώ, ειδικά αυτή η κάρτα την προσωπεύει και το κομμάτι των ενστολών ανθρώπων, έτσι. Αλλά τι λέει εδώ. Κόβω, δύναμη. Τι είχε κάνει η αρσενική ενέργεια πριν πολλές χιλιάδες χρόνια. Ό,τι δεν λύνεται, κόπτεται. Πόσο σοφό και ακριβώς έτσι είναι. Τι χρειάζεται να κόψετε εσείς από τη ζωή σας. Για μισό λεπτό, για να το δούμε. Τι χρειάζεται εσείς να κόψετε από τη ζωή σας. Τι χρειάζεται να απομακρύνετε από τη ζωή σας. Την τοξικότητα ίσως, γιατί εδώ επειδή είναι σπαθή είναι και η ομιλία, έτσι, η ομιλία που δεχόμαστε καμιά φορά από ανθρώπους οι οποίοι στάζουν φαρμάκι. Πολλές φορές καλύτερα να μας, τόσο, δεν το λέω όχι, στάζουν φαρμάκι και είναι πιο, αυτό το φαρμάκι, αυτό που λένε εναντίον μας, αυτό το δηλητήριο είναι πιο ισχυρό ακόμα και να μας έχουν δώσει μπουνιά. Αυτό που ήθελα να πω είναι καλύτερα να μας, εντάξει, μέσα στα, πάει αλληγορικά εδώ, έτσι συμβολίζουμε, καλύτερα να μας δώσουν μια μπουνιά, παρά τα λόγια τα οποία μπορεί να υποθούν και μάλιστα και από έναν, άντρα, από μια αρσενική ενέργεια. Μήπως έχετε τσακωθεί και πρόσφατα, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Πάμε όμως να δούμε τώρα. Η ενέργεια γενικά της κατάστασης. Είναι δύσκολη. Ω, είστε στα πατώματα. Έχει βγει εδώ πέρα, το φέρετρο ας το πούμε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα πράγματα. Το άλλο όμως που έχει να σας πει, είναι το εξής. Εδώ μιλάει για επικοινωνία, εδώ μιλάει μη μιλάς. Τα δύο αντίθετα. Προσέξτε λοιπόν πότε θα μιλήσετε, πώς θα μιλήσετε, με ποιο τρόπο θα το πείτε. Παίζει μεγάλο ρόλο. Άρα λοιπόν η ενέργεια της κατάστασης απαιτεί την προσοχή σας και τη σιωπή σας καμιά φορά. Και βεβαίως σε ένα επίπεδο και τη θεραπεία σας. Να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε. Ναι ή όχι λοιπόν, και εδώ απαντάει με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Εδώ είναι το μαστίγιο, το οποίο το μαστίγιο σημαίνει ότι καμιά φορά
Εδώ δείχνει τις παρεξηγήσεις μάλλον και τη δυσκολία της επικοινωνίας. Γι' αυτό βγήκε εδώ. Ξεκαθαρίστε τα πράγματα, ξεκαθαρίστε τι θέλετε, μην αυτομαστιγώνεστε, μην αυτοικτήρεστε. Κρατήστε ένα επίπεδο, κρατήστε την αισιοδοξία σας, διότι εδώ εμπλέκεται και ένα νεαρό άτομο, κυρίως, μπορεί να είναι και γυναίκα, έτσι, άντρας, γυναίκα, νεαρή, νεαρά, η οποία, να το πούμε έτσι, στη σύγχρονη γλώσσα, όπου ανήκουν σε ζώδιο του αέρα, σπαθάτη, και εκείνους και εκείνη. Εδώ έχει και να κάνει και με την ανοριμότητα. Μπορεί να είναι και κάποιο παιδί σας βέβαια εδώ, ή κάποιο παιδιά σας, ή κάποιοι άνθρωποι, αλλά μιλάει για, πρόσεξτε, εδώ είναι και ένα... Δυσκολεύομαι να πω ναι, θα έλεγα ένα όχι, αλλά το ναι έρχεται μέσα από όρους. Για να δούμε. Αν μπορεί να αλλάξει, θα εξαρτηθεί από τη διπλανή κάρτα. Μπορεί να αλλάξει. Μάλιστα, εκείνο ο σταυρός. Περίεργη κάρτα και αυτή εδώ πέρα και ταιριάζει με αυτό εδώ, γιατί έχουμε τώρα δύο σπαθιά κάτω, μάλλον δύο αποτυπώσεις του αέρα, σπαθάτα. Ο σταυρός λοιπόν σημαίνει ευλογία. Από την άλλη σημαίνει ναι, θα ζηκώσει το βάρος της ευθύνης. Ναι, ό,τι έχει γίνει, ό,τι έχεις κάνει, ό,τι έχεις προκαλέσει, ό,τι έχει συμβεί, αυτό που σε απασχολεί, πρέπει να λάβεις και το βάρος. Ό,τι και να είναι. Σ' αδίκησαν, ναι, σ' αδίκησαν, okay. Ανέλαβε όμως το βάρος να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, μη μιλάς. Ξεκαθάρισε τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν, άρα λοιπόν αν μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει, είναι αυτό που λένε, με την ευλογία του Θεού. Μπορεί να αλλάξει, το ιδιωτό σημαίνει και προστασία, σημαίνει και θεϊκή προστασία. Ποια είναι η οδηγία η οποία έρχεται να μας μιλήσει και είναι τα σύννεφα. Τα σύννεφα λοιπόν ταιριάζουν, μάλιστα εδώ έχουμε λοιπόν έναν βασιλιά και εδώ έχουμε άλλον έναν βασιλιά ξυφών, δύο βασιλιάδες ξυφών. Ταλαιπωρείστε πάρα πολύ από το αρσενικό στοιχείο γενικότερα και κυρίως από ζώδια του αέρα ή οροσκόπο του αέρα, αρσενικά, αλλά σου λέει η οδηγία εδώ, μπορεί να αλλάξει εφόσον αλλάξεις και εσύ. Εφόσον αλλάξεις και εσύ, να το πούμε έτσι, τις σκέψεις, τη θολούρα, τους προβληματισμούς. Για να δούμε και έναν χρησμό εδώ πέρα. Α, δίδυμη, εντάξει. Συμβουλεύουν να δώσεις μεγάλη σημασία όχι σε αυτά που λέγονται φανερά, αλλά στα κρυφά. Σε αυτά τα οποία δεν φανερώνται, δηλαδή, κοιτάξτε πώς όλα ταιριάζουν. Σε αυτά τα οποία είναι κρυμμένα, σε αυτά τα οποία δεν λένε, ίσως κάποιο αρσενικό, κάτι σας κρύβουνε. Μπορεί να αλλάξει. Ναι, μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να δικαιωθείτε. Μπορείτε, διότι ο σταυρός έρχεται σαν μέσο που είναι εδώ, βέβαια εξαρτάται και από τις υπόλοιπες κάρτες εδώ, αλλά έχει μια δύναμη ιδιαίτερη και σημαίνει και προστασία. Και σημαίνει και, okay, εντάξει, είναι καλά. Είναι okay, δηλαδή, τα πράγματα. Γιατί στο τέλος σώζεσαι. Καθόλου άσχημα θα έλεγα. Άρα λοιπόν αυτός ο βασιλιάς λέει, κάντο, κόψε τώρα, κόψε από αυτούς που δεν θες, γιατί είναι συμβουλευτικό εδώ. Ο χρησμός, η πρόληψη λέει εδώ, κόψε, φύγε, απομακρύνσου από όλους αυτούς, αυτές που δεν σου ταιριάζουν, δεν σου κάνουν πόλεμο. Έχε κράτα κλειστά τα χέρια σου, ξεκαθάρισε τη θέση σου, απομακρύνσου, απομάκρυνε ανθρώπους, απομάκρυνε ανθρώπους, καταστάσεις, έχεις ευλογία και η οδηγία είναι πιο θετικές σκέψεις. Δεν είναι όλα συνεφιασμένα, δεν είναι όλα μίζερ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτοί ήταν οι χρησμοί, αυτές ήταν οι προβλέψεις, σε συνδυασμό και με το online μαντίο από το site μου, που μπορείτε να το επισκεφτείτε και να το δείτε, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραίες αποτυπώσεις χρησμών δηλαδή, σε πολλούς συμβολισμούς. Να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη. Αν είσαι καινούριος και σου άρεσε το βίντεο, έλα στην παρέα μας, κάνε την εγγραφή σου, πάτα το καμπανάκι στο όλες τις ειδοποιήσεις για να σου έρχονται ό,τι καινούριο ανεβάζω. Και μέχρι λοιπόν το επόμενο βίντεο, την επόμενη φορά, σας εύχομαι να περνάτε όλοι καλά, να είστε καλά, υγιείς και σας ευχαριστώ πάλι για τη στήριξη. Να είστε καλά, τα λέμε πολύ σύντομα.